Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του χωριού Αθαμάνιο από ανεπιτήρητα βόηδη, τα οποία προκαλούν όχι μόνο ζημιές σε κήπους και χωράφια, αλλά μπορούν να γίνουν αιτία πρόκληση ατυχήματος αφού κινούνται και στην Εθνική Οδό Άρτας Τρικάλων. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αθαμανίου Νίκος Κοτσιάφτης, οι κάτοικοι φοβούνται από τα μεγαλόσωμα ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες αδιαφορούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία και το πρόβλημα αντί να επιλύεται να διωγγώνεται. Πράγματι συμβαίνει αυτό. Αυτά τα ανεπιτήρητα βοηθή έχουν αρκετό χρονικό διάστημα, 2,5-3 χρόνια παραπάνω, που έχουν κατακλείσει το χωριό μας. Αφού ο ένας ο άλλος τα ενοχλεί, τα διώχνει από τις αυλές, από την πλατεία, από το δρόμο, αυτά έχουν εξαγριωθεί και δεν μπορεί να πλησιάσεις καν. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και ζωές. Μικρά παιδάκια χτυπήσανε ένα παιδάκι, έκανε καταγγελία ο γονιός. Αλλά έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Και δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα, δεν λύνεται. Γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς εδώ, μήπως μπορέσουμε και γίνει κάτι. Για πόσα ζώα μιλάμε, κύριε Κωστιάτη? Για 80 μπορεί να είναι, 100 μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να μετρήσεις καν, δεν μπορεί να ξέρεις. Και αυτά είναι σε ομάδες. Βλέπεις 10 μαζί, 15 μαζί, 4 μαζί. Και όχι μόνο στο δικό μας το χωριό. Αυτά έχουν επεκταθεί και σε διπλανά χωριά. Βλέπεις πηγαίνουν και στο Βουργαρέλι, τα βρίσκεις στο Βουργαρέλι. Τα βρίσκεις στο Συνοικισμούς, Σκαλούλα, Παλιοχώρη. Σε τεράστια έκταση. Σας έχουν κάνει παράπονα εκτός από κάποιους και διερχόμενοι επισκέπτες ή διερχόμενοι οδηγοί? Φοβούνται πάρα πολύ. Βεβαίως κάνανε παράπονα, γιατί μπορεί κάλλιστα κάποιος οδηγός, μη γνωρίζοντας ότι όλος αυτός ο εθνικός δρόμος Άρτα Τρίκαλα κατακλείζεται από αυτά τα ζώα, να πέσει επάνω, σαν σήμερα που είχαμε ομίχλη ή κάποια άλλη μέρα, και να υπάρξει και σοβαρός τραυματισμός μέχρι και το χειρότερο ακόμη μπορεί να φανταστείς. Όλα αυτά τα ζώα έχουν ιδιοκτήτες. Βεβαίως. Βεβαίως έχουμε απευθυνθεί και στους ιδιοκτήτες και στο αστυνομικό τμήμα Βουργαρελίου. Το γνωρίζουν το πρόβλημα, γνωρίζουν τους ιδιοκτήτες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι. Εμείς τι θέλουμε? Να εφαρμοστεί ο νόμος. Υπάρχει κάποιος νόμος για τα ανεπιτήρητα και για τα βοήθεια αυτά. Ανεπιτήρητα και αδέσποτα. Αυτός ο νόμος θέλουμε να εφαρμοστεί. Να μας βοηθήσει ο Δήμος, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό τον νόμο. Ίσως κάτι θα γινόταν εφαρμόζοντας ο νόμος αυτός. Ζητάμε την επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, τονίζει, και την εφαρμογή του νόμου. Το πρόβλημα είναι αυτό το δικό μας πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξυπνάς, βγαίνεις έξω από το σπίτι σου, βλέπεις στην αυλή σου 5, 6, 10 αγελάδες, τεράστια ζώα. Φοβάσαι. Έχει ο άλλος στο χωριό έναν κήπο. Μέσα σε αυτή τη φτώχεια που περνάμε, σε αυτά τη... Έχει έναν κήπο. Βγαίνει το πρωί έξω, κοιτάζει, δεν υπάρχει τίποτε, ούτε λάχανο, ούτε τίποτε. Είναι τρομερό πρόβλημα. Κτήματα, και στα δικά μου κτήματα έχουν μπει μέσα που έχω ελέσει και τον άλλον, τον γείτονα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δεν... Άρα να εφαρμοστεί ο νόμος. Να εφαρμοστεί ο νόμος, αυτό θέλουμε. Τι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Να μας βοηθήσει και ο Δήμος να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το νόμο. Τον 40-56, τίποτε άλλο. Από την πλευρά του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου Κώστας Μπασιούκας αναφέρεται στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ζητώντας να επιληφθούν του θέματος άμεσα υπηρεσίες. Προβλέπεται ότι την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι και υπάρχει μια νομοθεσία, να μην πολυλογώ, όπου μπορούν να συλλάβουν μερικά από αυτά τα ζώα, όπως έχει ήδη γίνει σε κάποια χωριά εδώ της Άρτας, του Κάμπου. Πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Δεύτερον, ευχηθώ καλές γιορτές και σε εσάς και σε όσους μας βλέπουν και μας ακούνε. Έχω γίνει και εγώ λοιπόν αποδέκτης των παραπώνων των κατοίκων του Αθαμανίου, μιας και γι' αυτό μιλάμε σήμερα, καθώς επίσης και των διπλωνών χωριών και των συνοικισμών. Και το πρόβλημα εδώ είναι πολυδιάστατο.
Πρώτο και κύριο, να μην τρέχουμε μετά και εσείς με τις κάμερες και εμείς να θρυνούμε θύματα, πρέπει να προλάβουμε. Και το ότι δεν έχουμε θύματα μέχρι τώρα είναι ευτύχημα. Και θα έλεγα ότι υπήρξε και τραυματισμός ενός μικρού παιδιού από ένα ζώο, διότι είναι άγριο όπως είπαμε και πριν, και επομένως δεν μπορεί κανείς όταν είναι και στον δρόμο ακόμα να τα διώξει για να περάσει. Αυτό είναι λοιπόν το πιο βασικό, ότι μπορεί δηλαδή να θρυνήσουμε κάποιο θύμα, ατύχημα, και έχουν γίνει στην Ελλάδα τέτοια ατυχήματα και αυτοί που έχουν προκαλέσει και όλα αυτά τα ατυχήματα βρίσκονται ακόμα και στα δικαστήρια και έχουν ξεπουληθεί στο να πληρώνουν αποζημιώσεις και τέτοια. Ένα επίσης σημαντικό είναι ότι δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να ζει ένα χωριό και τα Πέριξ φοβισμένα από την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών και φοβούμενοι ότι μπορεί να τραυματιστούν. Ή επίσης να βλέπουν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες σε έναν κήπο που μπορεί να έχει ο άλλος για τα προστοζήν. Και ακόμα θα έλεγα, από μια άλλη άποψη, είναι πολύ κρίμα να βλέπετε μικρά μοσχάρια να γεννιούνται μέσα στον πάγο και στα χιόνια και αυτοί που έχουν τα ζώα να μην τηρούν την νομοθεσία που πρέπει για τη φροντίδα των ζώων. Θέλω λοιπόν κοντολογής να πω ότι με αυτή μας την εμφάνιση τη δημόσια θέλουμε να τονίσουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, όποιες και είναι αυτές γιατί είναι πολλές, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και εμείς, σαν μια πρωτοβουλία των αθαμανιωτών, λέμε ότι καθιστούμε υπεύθυνο τον καθέναν που είναι αρμόδιος για ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα. Ήδη έχουν γίνει καταγγελίες, υπάρχουν μηνύσεις και τέτοια, αλλά νομίζουμε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με τις μηνύσεις, με το να τρέχουμε στα δικαστήρια, αναβολές κτλ. Για να λύσουμε το πρόβλημα. Επειδή λοιπόν έχει εξουσιαστεί πάρα πολύ και φαίνεται ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μία σαφής πρόθεση αυτών που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη να εφαρμόσουν τον νόμο, εμείς βιώνουμε δημόσια και λέμε ότι για οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα έχουν την ευθύνη αυτή. Και βεβαίως θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες που πρέπει σε ένα επίπεδο διαλόγου πρώτα και το λέμε και προς αυτούς που έχουν τα ζώα επίσης να τα συμμαζέψουν, γιατί είναι κρίμα για τα ζώα, είναι κρίμα για τον κόσμο, είναι κρίμα για αυτούς τους ίδιους που ζουν από αυτά και καλά κάνουν στην παραγωγική αέρα συγκρότηση και συνεισφέρον, αλλά όμως δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο του δερβένα γά να έχουν αμολύσει τα ζώα τους στα χωράφια, στους δρόμους, να κινδυνεύει ο κόσμος, να καταστρέφονται περιουσίες και να λέμε ότι εντάξει δεν έγινε τίποτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, κάνετε μια μήνυση και εντάξει ό,τι πει ο νόμος από εκεί και πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει σήμερα, αύριο κιόλας, από σήμερα αρχίζοντας, ο καθένας να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και όποιος δεν τα κάνει, είμαστε υποχρεωμένοι μετά ασφαλώς να καταφύγουμε και στη δικαιοσύνη.